Πυρετώδεις προετοιμασίες για το γλέντι των κριτικών στην Αθήνα. Κοιτάξτε εδώ, είναι το μεγάλο κριτικό γλέντι της Φοιτητικής Ένωσης Κριτών Αττικής. Ο Μιλτιάδης, ο Βαρουχάκης, ο δικός μας εδώ, αγαπημένος μας, ο συνεργάτης μας στην Crete TV, αναμένεται να τραγουδήσει, να παίξει τη λίρα του και να πει τις μαντινάδες. Και επειδή στηρίζουμε και είμαστε δίπλα σε αυτά τα παιδιά, και αυτά τα παιδιά είναι δίπλα σε εμάς, και μας στηρίζουν και τους στηρίζουμε, και τους αγαπάμε και μας αγαπάνε. Θέλω να συνδεθούμε και να πάμε να συναντήσουμε τον Μανώλη τον Μαρκοδημητράκη, τον πρόεδρο της Ένωσης, και τον Μάριο τον Λιλίτσι, είναι το μέλος. Μάλιστα. Λοιπόν, την καλησπέρα μας, παιδιά. Τι κάνετε? Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πρόεδρε, πυρετώδεις οι προετοιμασίες? Τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Τι ετοιμάζετε? Είμαστε, για βάλε μας λίγο στο κλίμα. Εβδομάδα. Είμαστε στην τελευταία εβδομάδα. Σήμερα χωρίζουμε τα πόστα. Από αύριο ξεκινάμε αυσοκόλληση εμφιαλώσεις κρασιού και ρακής. Και Πέμπτη Παρασκευή έχουμε προεόρτια και κατάδες. Μέχρι το Σάββατο που θα στρώσουμε το γήπεδο και ξεκινάμε το γλέντι μας. Για πες μας λίγο, είναι ένας θεσμός? Δηλαδή αυτό το γλέντι είναι ένας θεσμός, πραγματοποιείται κάθε Μάρτιο-Απρίλιο με αφορμή? Ναι. Για πες μας λίγο. Πλέον έχει γίνει θεσμός, ναι. Πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο. Προσπαθούμε δηλαδή να το οργανώνουμε δύο φορές το χρόνο. Γιατί είναι απαραίτητο για το βιοπορισμό της λόγου μας. Σάββατο 18 Μαρτίου, 9 λοιπόν το βράδυ, στο κλειστό γήπεδο του Πανελληνίου, σωστά? Ναι, ναι, περιμένουμε το Μιλτιάδη, το Βαρουχάκη και το συγκρότημά του από την Κρήτη. Θα πλαισιώσει μουσικά το τριήμερό μας. Ναι. Μαρία. Περιμένουμε και πάρα πολύ κόσμο. Τέλεια. Μαρία, δίνουμε πάσα στο Μάριο. Η πρόσκληση... σε ποιους απευθύνεται, ποιους περιμένετε, ποιοι συμμετέχουν κάθε χρόνο και σας στηρίζουν? Εμείς περιμένουμε παιδιά από όλη την Ελλάδα, δεν χρειάζεται να είναι κριτικοί ή να έχουν καταγωγή από την Κρήτη. Συνήθως βέβαια το μεγαλύτερο ποσοστό είναι κριτικοί της Αθήνας, όμως έχονται παιδιά από Θεσσαλονίκη, από την Κρήτη, από άλλες περιοχές που τους αρέσουν τα κριτικά. Μάλιστα. Και εξίσου σημαντική είναι και η προετοιμασία, όπως μας είπε και ο πρόεδρος, με τις καντάδες εκεί Πέμπτη Παρασκευή που ξεσηκώνεται ολόκληρη την Αθήνα και την περιοχή εκεί της Ζωγράφου που είναι τα κεντρικά γραφεία του Συλλόγου, με μαντινάδες, με μουσική. Τι ακριβώς θα κάνετε φέτος? Ναι, το έθιμο είναι δύο μέρες πριν το γλέντι, δηλαδή την Πέμπτη, θα ξεκινήσουμε από εδώ με το συγκρότημα του Μιλτιάδη Βαρουχάκη. Θα ξεκινήσουμε την πορεία μας μέχρι το Σύνταγμα, με τα όργανα μπροστά. Και θα συνεχιστεί η παρέα την Πέμπτη το βράδυ εδώ στο Σύλλογο. Την Παρασκευή είναι το προεόρτιο και το Σάββατο το μεγάλο γλέντι. Και Μανώλη, μας είπες ότι πραγματικά όμορφο να βρισκόμαστε, να ανταλλάσσουμε μαντινάδες, να ακούμε τη λύρα μας, να βρισκόμαστε, να πίνουμε και ένα ποτήρι κρασί βέβαια. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικός αυτός ο θεσμός, αυτή η εκδήλωση και για τον βιοπορισμό του Συλλόγου και για τη λειτουργία του, και θα πρέπει όλοι να το αντιληφθούμε και να στηρίξουμε. Και αναφέρομαι και στους κριτικούς της Αθήνας, πραγματικά είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, είτε είστε είτε δεν είστε μέλος, είτε έχετε παιδί είτε δεν έχετε παιδί στην Φοιτητική Ένωση Κριτών, καλό είναι να στηρίξουμε και να δώσουμε το παρόν. Και μακάρι και εμείς να είμαστε στην Αθήνα, να ήμασταν στην Αθήνα και να στηρίζαμε αυτή την προσπάθεια. Σωστά? Να έρθετε όποτε θέλετε. Η αλήθεια είναι ότι εδώ πέρα μας στηρίζουν πάρα πολύ όλοι οι φοιτητές. Σκεφτείτε ότι μέσα σε 6 μέρες το γλέντι μας έκλεισε. Συνολικά πόσα άτομα, πόσο χωράει εκεί το γήπεδο? Χωράει πάνω από 1.200 άτομα. Πάνω από 1.200 άτομα, μάλιστα. Λοιπόν, Μανώλη και Μάριε, στείλτε και ένα μήνυμα εδώ στους δικούς σας. Μάριε, στείλε ένα μήνυμα όπου θες εσύ. Χαιρετίσματα και εγώ τους περιμένω κάποια στιγμή, εδώ τους φίλους μου από την Κρήτη, να έρθουν να δουν πώς είναι και η Κρήτη στην Αθήνα. Τέλεια. Λοιπόν, Μανώλη. Η ζωή είναι μικρή, πρέπει να γλεντούμε. Μπράβο. Λοιπόν, θα περιμένουμε όλους. Εδώ κολλάει και η μαντινάδα τώρα, αλλά σε ποιο να προετοίμαστο. Οπότε την άλλη φορά. Την άλλη φορά. Λοιπόν, χαιρετισμούς, παιδιά. Να είστε καλά.